ως κίνηση και ως συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο του παρόντος, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε να σας κάνουμε μια ενημέρωση και μια ανακοίνωση. Στις 11 και 12 Δεκεμβρίου του 2017 πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας στις διοικήσεις των κατατόπων επιμελητηρίων. Η ανάγκη για δημιουργία διοικήσεων με όραμα, στόχους και προγραμματισμό στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας είναι μια πραγματικότητα η οποία αναγνωρίζεται από τους πάντες. Εμείς, ως εκπρόσωποι της κίνησής μας, δηλώνουμε παρόντες. Παρόντες σε ιστορικές εποχές όπου η αναγκαιότητα επαναφοράς του ρόλου των επιμελητηρίων στις πραγματικές τους δυνατότητες με σχεδιασμό και προστασία του εμπορίου, της βιοτεχνίας, βιομηχανίας και των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα συμφέροντα και τους στόχους του κάθε κλάδου, κρίνεται επιτακτική. Ως νικήτρια δύναμη των προηγούμενων εκλογών, με σαφή παρακαταθήκη την ολοκληρωμένη μας πρόταση και με τον αναπτυξιακό μας στίγμα από την άσκηση διοίκησης, αλλά και αναλαμβάνοντας με τις πράξεις ενότητάς που έχουμε επιδείξει το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί σε σχέση με τη μία έμπειρη λειτουργία του ΕΒΕ Καρδίτσα στο προηγούμενο διάστημα, κατερχόμαστε στις επόμενες εκλογές. Διεκδικούμε την ψήφο του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής μας με ενωτικό και πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα. Μετά από ομόφωνη απόφαση των εκλεγμένων μελών της κίνησής μας, επικεφαλής μας και υποψήφιος πρόεδρος για την ΕΒΕ Καρδίτσας, εκλέχθηκε ο κ. Κατσίκης Γιώργος, ο ομιλών. Από όρεμη σκέψη και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αποφασίσαμε να ξανακατευθούμε στις εκλογές του ΕΒΕ. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του τόπου μας, διότι πιστεύουμε στις δυνατότητες των επιχειρήσεων του νομού μας. Έχουμε εντοπίσει τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας και θέλουμε μαζί με τους άλλους φορείς της πόλης μας να τα αναδείξουμε και να τα προωθήσουμε. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει πρώτα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σαν επιμελητήριο. Κύριο μέλη μας αυτές τις εκλογές μας είναι να προσπαθήσουμε για την ενότητα του επιμελητηρίου. Είμαστε αποφασισμένοι μετά τη δύσκολη εξαετία που περάσαμε να περιφρουρήσουμε την ενότητα του Συμβουλίου του ΕΒΕ με κάθε τρόπο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, καλό και δίκαιο αγώνα. Τέλος, θα ήθελα να καλέσω νέους επιχειρηματίες να πλησιώσουν τα ψηφοδέλτια, διότι πάντα χρειαζόμαστε νέα μυαλά και νέες ιδέες. Βλέποντας τις εξελίξεις να τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε απόν στα γεγονότα. Σαν ομάδα λοιπόν που στις προηγούμενες εκλογές βρεθήκαμε πρώτοι σε ψήφους και αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα της αγοράς, αποφασίσαμε να ξανακατεύουμε με νέο ψηφοδέλτιο και επικεφαλή τον Κατσίκη τον Γιώργο, στο συνδυασμό ανεξάρτητη ενωτική επιχειρηματική κίνηση Καρδίτσας. Σκοπός μας, όπως λέει και η επικεφαλίδα, είναι να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις που μπορούν να βοηθήσουν το καλό του επιμελητηρίου. Γι' αυτό λοιπόν καλώ και εγώ με τη σειρά μου όλους όσους μας τίμησαν την προηγούμενη φορά και όχι μόνο με την ψήφο τους και μας έβαλαν τον πύχη ψηλά να ξανατολμήσουν. Βέβαια, αν θέλουν να ασχοληθούν με το επιμελητήριο και τα κοινά, γιατί όχι να είναι και υποψήφοι μαζί μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Και όλοι μαζί να ξαναπροσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο για το νέο επιμελητήριο. Καλή επιτυχία και από μένα σε όλους τους υποψηφίους, σε όλων των ψηφοδελτίων που θα κατατεθούν. Πολιτική σκέψη στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει να λύσει τα θέματα είναι ένα πράγμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, οφείλει ο καθένας να το έχει προσωπικά. Αλλά στη συλλογική προσπάθεια την οποία πάμε να δημιουργήσουμε, οι επιμέρους φωνές κομματικού χαρακτήρα ή μονομερούς άσκηση πολιτικής δεν μας αφορούν.